Τηλεθεατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Συνεχίζουμε την ερμηνεία των εσχατολογικών προφητιών της Γραφής. Των προφητιών δηλαδή που αναφέρονται στους εσχάτους καιρούς, στους οποίους έχουμε το θλιβερό προνόμιο να ζούμε. Και δυστυχώς και εμείς ακόμη οι θρησκευτικοί άνθρωποι δεν έχουμε καλώς συνειδητοποιήσει ότι είμεθα άνθρωποι των εσχάτων καιρών, ότι ο Αντίχριστος έρχεται καλπάζοντας και μετά τον Αντίχριστο, σε χρονικό διάστημα άγνωστο βεβαίως, θα έρθει ο Χριστός και θα κλείσει η αυλαία του κόσμου τούτου και θα εισέλθει όλη η ανθρωπότης στη νέα τάξη πραγμάτων, όχι όπως την εννοούν οι κοσμικοί άνθρωποι και οι σκοτεινές δυνάμεις, αλλά όπως την περιγράφει η Αγία Γραφή όταν ομιλεί για βασιλεία ουρανών, για κατάπαυση, για κενό ουρανό και για κενή γη. Προτού εισέλθουμε στην εξέταση των εσχατολογικών προφητιών της σημερινής περικοπής από το 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου, ο εκλεκτός συνεργάτης μας, ο κύριος Ζιώγας, έχει να κάνει μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τους μορμόνους, ακραίους αιρετικούς, όπως ακραίοι αιρετικοί είναι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Μέσα στο χριστιανικό χώρο υπάρχουν χιλιάδες δυστυχώς αιρέσεις. Οι πιο ακραίες είναι των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά και των μορμόνων. Κύριε Ζιώγα, έχετε το λόγο. Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, και σήμερα δεν θα δεχτούμε τηλεφωνήματα. Επίσης, από την ερχομένη Κυριακή αλλάζει η ώρα της εκπομπής μας. Μέχρι τώρα για ένα μήνα γινόταν από τις 11 μέχρι και τις 12. Από την ερχομένη Κυριακή η εκπομπή θα προβληθεί μεταξύ 11.30 και 12.30 ή μεταξύ 12.00 και 1.00. Δεν είμαστε σίγουροι για την ακριβή ώρα ενάρξεως εκπομπής. Γι' αυτό όσοι παρακολουθεί την εκπομπή μας, καλό είναι να έχετε ανοιχτή την οθόνη στο σπίτι σας για να δείτε αν είναι 11.30, 12 παρατέταρτο ή 12. Αλλά μετά από την μεθεπομένη Κυριακή θα έχουμε την ακριβή ώρα ενάρξεως εκπομπής μας. Να το επαναλάβουμε αυτό, κύριε Ζιώγα, ότι από την άλλη Κυριακή η εκπομπή θα αρχίσει ή 11.30 ή 12. Αποουσιάζει το αρμόδιο πρόσωπο που θα μας έλεγε την ακριβή ώρα. Να έχουν οι αγαπητοί τηλεθεατέ ανοιχτή την οθόνη στις 11.30 ώρα. Μπορεί να αρχίσει 11.30, μπορεί να αρχίσει 12 η ώρα. Από την άλλη εκπομπή θα ξέρουμε οριστικώς. Κύριε Σωτρόπουλε, αναφέρετε τους μορμόνους, αλλά θα κάνουμε μία αναφορά και στους μορμόνους, γιατί είναι νεοφανείς για την Ελλάδα. Έρεστε πλην όμως όταν ερμηνεύσουμε το στίχο 24. Γιατί έχουμε ακόμη δύο στίχους που δεν τους ερμηνεύσαμε. Από το Καταπαθέων Ευαγγέλιο. Ναι. Έχουμε ερμηνεύσει μέχρι κεφάλαιο. Τον 21ο στίχο. Από το 24ο το Ματθαίο, το οποίο είναι σκατολογικό κεφάλαιο. Να ερμηνεύσουμε τον 22ο και 23ο στίχο και στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στους μορμόνους. Να διαβάσουμε τους στίχους αυτούς. Τον 20ο είπατε. Δεύτερο. Και ημι εκολοβώθησαν ημέρε εκείνε που κανεσώθη πάσα σάρξ. Δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται ημέρε εκείνε. Και εκεί. Και μία σύντομη μετάφραση. Και εάν δεν συντομεύονταν εκείνες οι ημέρες της μεγάλης θλίψεως, δεν θα μπορούσε να σωθεί κανένας άνθρωπος. Αλλά για τους εκλεκτούς θα συντομευθούν οι ημέρες εκείνες, οι ημέρες της μεγάλης θλίψεως. Κύριε Σωτρόπουλε, όταν ο Κύριος ομιλεί για ημέρες της μεγάλης θλίψεως, ποιες ημέρες εννοεί? Τις ημέρες της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ, της καταγράμμα Ιερουσαλήμ. Και της αλώσεως και τη συμφορά της μεγάλης που υπέστησαν οι Ιουδαίοι. Ή μήπως μεγάλη θλίψη εννοεί και την εποχή του Αντιχρίστου? Εδώ εννοεί τις ημέρες της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ και της αλώσεως, κατά την οποία συνέβησαν
φρικτά πράγματα που σταυρώθηκαν από τους Ρωμαίους εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίοι και άλλοι εσφαγιάστησαν. Η εκπομπή της παρελμένης κυρίες. Πέστησαν φρικτά μαρτύρια μέσα στους, στην Ιερουσαλήμ. Δεν υπήρχαν μόνο οι άπιστοι Ιουδαίοι, αυτοί που απέρριψαν τον Μεσσία, υπήρχαν και χριστιανοί. Και χάριν των χριστιανών των εκλεκτών συντομεύτηκαν οι ημέρες της δοκιμασίας της Ιερουσαλήμ, γενικότερα του Ισραηλιτικού έθνους, διότι αν δεν συντομεύονταν δεν θα σωζόταν κανείς άνθρωπος. Αλλά επειδή η δοκιμασία της Ιερουσαλήμ, του Ισραηλιτικού γενικότερων έθνους επί των ημερών του Ρωμαίου στρατηγού Τίτου είναι μια εικόνα της μεγάλης θλίψης, η οποία θα συμβεί την εποχή του Αντιχρίστου, γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι όπως ο Θεός εν τη ευσπλαχνία του συντόμευσε το χρόνο της δοκιμασίας της Ιερουσαλήμ κατά την πολιορκία από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο, έτσι θα συντομεύσει και το χρόνο της βασιλείας του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος θα βασιλεύσει επί 3,5 μόνον έτη. Είναι ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Κυβέρνησαν την ανθρωπότητα διάφοροι λαοί από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Κυβέρνησαν οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνοι, οι Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι προγονείς μας, οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί κυβέρνησαν, οι Αμερικανοί σήμερα κυβερνούν τον κόσμο. Έρχεται και η σειρά των Εβραίων. Θα κυβερνήσουν και αυτοί, αλλά το συντομότερο διάστημα. Θα κυβερνήσουν δια του Αντιχρίστου 3,5 έτη. Υπάρχουν δύο βεβαίως ερμηνείες, ότι η βασιλεία του Αντιχρίστου θα διαρκέσει 7 έτη, αλλά εγώ νομίζω ότι η ορθή είναι η γνώμη ότι θα βασιλεύσει 3,5 έτη, διότι 3,5 ήταν και τα έτη της δημοσίας δράσεως του Χριστού. Ο Χριστός θα μεταχειριστεί τον αντίπαλό του, τον Αντίχριστο, όπως τα λέγαμε σήμερα, επί ίσης όρης. 3,5 έτη είναι ένας κολοβωμένος χρόνος, ένας συντομευμένος χρόνος από την ευσπλαχνία του Θεού, διότι η θλίψη επί της εποχής του Αντιχρίστου θα είναι φυσικά άνευ προηγουμένου και άνευ επομένου. Κύριε Σωτρόπουλε, δεν έχουμε όμως επίσης θλίψη για τους Ιουδαίους σε ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού τους στην εποχή της, του Τρίτου Ράιχ? Ναι, έχουμε, και λέγεται, ισχυρίζονται οι ίδιοι Εβραίοι, ότι ο Χίτλερ εσφαγίασε, θανάτωσε 6 εκατομμύρια Εβραίους. Αλλά υπάρχει και η άλλη γνώμη ότι ο αριθμός θεωρείται πολύ υπερβολικός. Ναι, υπάρχουν και πολλοί που τον αμφισβητούν. Και πρέπει να ισχύει κατά το ενέκτον μόνον. Δεν γνωρίζουμε. Ότι 600.000 λένε Εβραίοι εθανατώθησαν. Αυτά είναι πράγματα σκοτεινά. Δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει την ακριβή έκταση της συμφοράς την οποία υπέστησαν οι Εβραίοι επί του Χίτλερ. Αλλά όταν ο Κύριος ομίλησε για θλίψη των Ιουδαίων τόσο μεγάλη που δεν έγινε ποτέ μέχρι τότε, ούτε θα επρόκειτο να γίνει, νομίζω ότι αποβλέπει στα φρικτά μαρτύρια που υπέστησαν επί Τίτου οι Εβραίοι, και σε μεγάλη βέβαια έκταση υπέστησαν. Έγινε δηλαδή γενοκτονία του Ιουδαϊκού έθνους, που διασώθησαν μόνο κάπου 100.000 Ιουδαίοι μόνο διασώθησαν. Μάλιστα, συνεχίζουμε για την ερμηνεία του 23ου. Μπορούμε ίσως να θεωρήσουμε και αυτά τα οποία συνέβησαν επί Χίτλερ σαν συνέχεια της οργής του Θεού που εξέσπασε επί των ημερών του Τίτου, και
και συνεχίστηκε μέχρι των ημερών μας, μέχρι το Χίτλερ. Μπορούμε να το θεωρήσουμε συνέχεια. Δεν μπορούμε, κύριε Ζώγα και αγαπητοί τηλεθεατέ, να είμαστε βέβαιοι πάντοτε για την ακριβή έννοια ενός λόγου προφήτου ή αποστόλου ή του ιδίου του Χριστού. Οι γραφές είναι και εύκολες και δύσκολες και πάρα πολύ δύσκολες σε ορισμένα σημεία για να κατανοήσει κανείς, να συλλάβει την ακριβή έννοια πάντοτε των χωρίων της γραφής. Δεν είναι δυνατό. Υπάρχουν δυσκολότατα χωρία μέσα στη γραφή. Άβυσσος, άβυσσον επικαλείται. Άβυσσος ζητημάτων η γραφή, φωνάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο πρίτανης των ερμηνευτών της γραφής. Οπωσδήποτε το Ιουδαϊκό έθνος μέχρι των ημερών μας, της εποχής του Χίτλερ, δοκιμάστηκε φοβερά. Και αισθανόμεθα μια συμπάθεια απέναντι του εβραϊκού έθνους, ασχέτως φυσικά των εγκλημάτων τα οποία διέπραξε εις βάρος των προφητών και εις βάρος του Χριστού. Δεν πάβουμε σαν άνθρωποι να έχουμε αγάπη προς τους ανθρώπους και προς αυτούς τους Ιουδαίους, από τους οποίους κατά σάρκα προήλθε ο Χριστός, προήλθε η Παναγία, προήλθαν οι Απόστολοι, προήλθαν οι πρώτες χιλιάδες και μυριάδες των χριστιανών που μετέδωσαν τον χριστιανισμό στην Οικουμένη. Και παρόλες τις συμφορές που επεσόρευσαν στην ανθρωπότητα και επισορεύουν κακοί Εβραίοι, δεν αναφερόμεθα στο λαό, αναφερόμεθα σε μερικούς κακούς Εβραίους, τους σοβινιστάς, τους σιωνιστάς, αυτούς που έχουν το πνεύμα του Χίτλερ. Όπως ο Χίτλερ ήθελε να κυβερνήσει όλο τον κόσμο, έτσι και οι σιωνιστές θέλουν να υποτάξουν και να κυβερνήσουν όλο τον κόσμο. Αυτούς φυσικά τους κατακρίνουμε. Γενικότερα όμως προς τον Ιουδαϊκό λαό αισθανόμεθα και αγάπη και συμπάθεια, και χαίρομαι διότι βλέπουμε ότι επί των ημερών μας εκπληρώνονται δύο μεγάλες προφητείες σε σχέση προς το εβραϊκό έθνος. Η μία προφητεία είναι ότι, θα έκαναν κράτος, και πράγματι επί των ημερών μας, έπειτα από 2.000 χρόνια περίπου, οι Εβραίοι έκαναν κράτος το 1948. Και επίσης εκπληρώθηκε και η άλλη προφητεία ότι θα έπαιρναν την Αγία Πόλη τους στην Ιερουσαλήμ. Μακρόθετος προετοιμάζει ο Θεός για την επιστροφή τους, γιατί και ο Κύριος είπε και ο Παύλος λέγει ότι θα επιστραφούν και οι Εβραίοι τελικώς όμως, μετά από όλα τα άλλα έθνη που θα εισέλθουν στο χριστιανισμό, θα επιστραφούν και θα εισέλθουν και αυτοί στο χριστιανισμό. Τελευταίοι, έσονται οι πρώτοι έσχατοι. Όταν θα επιστρέψουν στο χριστιανισμό θα δοθεί νέο αίμα στην Εκκλησία, διότι οι Εβραίοι είναι ένας πολύ ευφυής και πολύ ζηλωτής και πολύ ζωτικός λαός, αλλά μέχρι να επιστρέψουν ο έκει αλίμονος στην ανθρωπότητα. Κύριε Σετρόπουλε. Ιδίως ο έκει αλίμονον δια του Αντιχρίστου. Κύριε Σετρόπουλε, να προχωρήσουμε όμως και στην ερμηνεία των επομένων στίχων, γιατί μας πιέζει δυστυχώς ο χρόνος. Ναι, κύριε Ζώγα. Στην ερμηνεία του 23ου στίχου. Εάν τότε, εάν της ημίν είπει ιδού όδε ο Χριστός ή όδε μη πιστεύσετε. Αυτό το τότε πότε αναφέρεται, κύριε Σετρόπουλε? Τότε, όταν θα συμβαίνει η μεγάλη δοκιμασία των Εβραίων. Τότε αν κανείς πει να, ο Χριστός είναι εδώ ή εδώ, ο Μεσσίας ήρθε για να σώσει δήθεν τους Εβραίους, να μην πιστεύσετε. Διότι ο Μεσσίας δεν είναι κανένας άλλος, είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον απέρριψαν οι Εβραίοι της εποχής εκείνης και εξακολουθούν οι απογονοί τους να απορρίπτουν, εκτός ενός μικρού ποσοστού Εβραίων οι οποίοι επίστευσαν και σήμερα πιστεύουν. Υπάρχουν Εβραίοι, τώρα τελευταία ακούω ότι αρκετοί Ρωσοεβραίοι επιστρέφουν στο χριστιανισμό. Είναι το λύμα του κατασάρκα Ισραήλ, κύριε Σεδρόπουλο. Μάλιστα.
Εάν λοιπόν τότε στη μεγάλη θλίψη σας πούν εδώ είναι ο Μεσσίας ή εδώ είναι ο Μεσσίας, δηλαδή ήρθε για να μας σώσει, να μην πιστέψετε, διότι ο Μεσσίας ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίο δεν επίστευσαν. Κατόπιν κατά της θλίψης δεν θα παρουσιαστεί Μεσσίας. Ο Μεσσίας, ο Χριστός, θα παρουσιαστεί για δεύτερη φορά στη Δευτέρα Παρουσία να κρίνει τον κόσμο. Ενδιαμέσως δεν έχουμε άλλη παρουσία του Μεσσίου. Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουν στη σημεία μεγάλα και τέρατο ότι πλανήσε ή δυνατόν για τους εκλεκτούς. Φοβερό αυτό το χωρίο, αγαπητοί τηλεθεατέ. Θα παρουσιαστούν, λέει, ψευδόχριστοι. Ψεύτικοι Χριστοί, ψεύτικοι Μεσσίοι, ψευδομεσσίε, ψευδοσωτήρες. Άνθρωποι οι οποίοι θα λέει ο καθένας, εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ θα σώσω τους Ιουδαίους, εγώ θα σώσω την ανθρωπότητα. Και ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, και θα δώσουν σημεία μεγάλα και τέρατα, θα κάνουν σημεία, θαύματα. Οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες με τη δύναμη του σατανά, με την ενέργεια του σατανά, θα κάνουν και αυτοί σημεία, θαύματα, και μάλιστα μεγάλα σημεία, καταπληκτικά σημεία. Και όταν λέει τέρατα, ακριβώς εννοεί καταπληκτικά θαύματα. Δεν κάνει μόνο ο Θεός θαύματα διαμέσου των Αγίων Του, κάνει και ο σατανάς διαμέσου των ειδικών του οργάνων. Αλλά βεβαίως υπάρχει διαφορά, ότι η δύναμη του Θεού είναι απεριόριστη, ενώ η δύναμη του σατανά είναι περιορισμένη. Και επίσης υπάρχει και η άλλη διαφορά, ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τη δύναμή του όταν θέλει και όπως θέλει και όσο θέλει, ενώ ο σατανάς για να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του πρέπει να επιτρέψει ο Θεός, να πάρει άδεια από το Θεό. Θα δοθεί άδεια από το Θεό για να δοκιμαστούν οι άνθρωποι, και έτσι οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες μέχρι στο ορισμένο σημείο θα κάνουν και αυτοί θαύματα, καταπληκτικά θαύματα, και για να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αυτός είναι ο φοβερός λόγος. Θα κινδυνεύσουν και οι εκλεκτοί ακόμη. Εάν οι άνθρωποι δεν διαβάζουν τις γραφές και δεν είναι προετοιμασμένοι, όταν θα παρουσιάζουν οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτοι και θα κάνουν καταπληκτικά θαύματα, θα πλανηθούν πολύ. Κύριε Σωτρόπουλε, έχω εδώ μπροστά μου ένα βιβλίο που έχει έναν κατάλογο με πρόσωπα τα οποία διαμέσου των αιώνων ισχυρίστηκαν ότι είναι Μεσσίες, και μάλιστα ότι ήταν Ιουδαίοι. Αυτοί, καλό να το διαβάσουμε, το έχουμε ξαναπαρουσιάσει σε άλλη εκπομπή, αλλά δεν βλέπω. Να το διαβάσουμε και για τους νέους τηλεθεατάς μας. Μάλιστα, το βιβλίο τιτλοφορεί «Τα Ιουδαϊκά, ανατροπή της θρησκείας των Εβραίων και των εθήμων αυτών, υπονιωφή του μοναχού του εξ-Εβραίων. Ψευδείς Μεσσίε, τους οποίους εδέχθησαν και επίστευσαν οι Εβραίοι. Εις των 130 χρόνων από Χριστού γεννήσεως ήλθε ένας Εβραίος ονομαζόμενος Βαρκοχάμ και ονομάστη από τους Εβραίους Βρακόσβα, Υιός Ψεύδους. Συνελήφθη από τον Αδριανόν και αθανατώθη. Ούτω λέγει το Ταλμούθ, ένα από τα Ιερά Βιβλία των Εβραίων δηλαδή. Εις το 434 χρόνων εις των καιρών Θεοδοσίου του Μικρού εδέχθησαν δια Μεσσίαν εις την ίσον της Κρήτης Εβραίων την νέα ονομαζόμενον Βαρκοτζίβα. Εις τον 522 χρόνο εις τον καιρόν Ιουστινιανού του Πρεσβυτέρου εδέχθησαν ένα ως Μεσσίαν ονομαζόμενον Δουναάμ Αιθίωπα. Εις τον 1137 χρόνο διηγείται ο Μαϊμονίδης ότι στη Γαλλία εδέχθησαν οι Εβραίοι δια Μεσσίαν άνθρωπο την Άσεβιν ως της εθανατώθη από τους Γάλλους. Εις τον 1138 στην Περσίαν εδέχθησαν ένα Εβραίον δια Μεσσίαν και εθανατώθη από τον βασιλέα. Εις τον 1157 χρόνο στην πόλη της Κορδόβας εις την Ισπανία εφάνη Εβραίος της και εκηρύτεται το δια Μεσσίας, που το λέγει ο Ρηθής Μαϊμονίδης. Εις τον 1167 χρόνο στο Φασανόν βασίλειον Εβραίος της εκήρυξε τον εαυτό του δια Μεσσίαν, που το γράφει ο Μαϊμονίδης προς τους Εβραίους της Μασαλίας. Εις τον 1174 χρόνο στην Περσία εφάνη άλλος Εβραίος, ονομάζει τον εαυτό του Μεσσίαν. Εις τον 1176 χρόνο στην Μοραβία εφανερώθη εις Εβραίος ψευδής Μεσσίας ονομαζόμενος Δαβίδ Αλμουσέρ, ώστε συνελήφθη και αθανατώθη.
Στον 1197 χρόνο, στον καιρόν Φερδινάνδου του Καθολικού, εφάνει εις ψευδής Μεσσίας, ονομαζόμενος Ισμαήλ Σοφή. Στον 1500 χρόνο, ο Ραβί Λεμελίλ εκήρυτεν ότι εφάνει τότε ο Μεσσίας. Στον 1550 χρόνο, Εβραίος τύσης στην Ισπανία, ονομαζόμενος Σολομών Μολχό, εκήρυτε τον εαυτόν του διαμεσίαν. Στο 1615 χρόνια στην Ανατολική Ινδία, Εβραίος της εκήρυτε τον εαυτό του ως Μεσσίαν. Στο 1666 χρόνια, Εβραίος της ονομαζόμενος Σάββατον σε Ζεβί, επιστέφθη από όλους τους Εβραίους ως ο προσδοκόμενος Μεσσίας. Έπειτα έγινε Τούρκος. Στο 1682 χρόνια, Εβραίος της στη Γερμανία, ονομαζόμενος Μαρδοχάης, εκήρυξε τον εαυτό του Μεσσίαν. Αλλά κύριε Σωτρόπουλε, εκτός και από σήμερα τους... έχουμε πρόσωπα, κύριε Ζώβα και αγαπητοί τηλεθεατέ, τα οποία παρουσιάζονται ως Μεσσίες. Αυτές, αυτόν τον καιρό στα Ισραήλ, στα Ιεροσόλυμα, ακούω από τους χριστιανούς, έχει παρουσιαστεί ένα πρόσωπο, λέει ότι είναι Μεσσίας και κάνει καταπληκτικά σημεία, όπως λέει εδώ η γραφή, κάνει θαύματα. Ναι, κύριε Σωτρόπουλε, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Ένας άλλος ψευδομεσσίας, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι και ο Νοτιοκορεάτης ο Μουν. Έχω εδώ ένα δικό του έντυπο με τίτλο «Αληθινή γονής και η εποχή της ολοκληρωμένης διαθήκης» και διαβάζω τα εξής στη σελίδα 3. Στην Αποκάλυψη ο Χριστός αποκαλύπτει στον Απόστολο Ιωάννη ότι θα επιστρέψει με ένα καινούργιο όνομα. Αυτό προδιαγράφει το γεγονός ότι ο Χριστός θα έλθει ξανά μέσω ενός άλλου ανθρώπου, όπως ακριβώς είχε κάνει και ο Ηλίας. Καταλαβαίνετε, κύριε Σωτρόπουλε, ότι αυτά είναι πλάνες. Αναφέρεται σε μετενσάρκωση. Η μετενσάρκωση αποκλείεται ρητός από το Εβραίους θήτα 27, καταδικάστηκε δε και από την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο και δυστυχώς υπάρχουν Έλληνες, βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που πιστεύουν στην αντίχριστη αυτή θεωρία της μετενσαρκώσεως. Κάνουμε έκκληση προς αυτούς τους Ορθοδόξους Έλληνες να εγκαταλείψουν αυτή τη θεωρία και κάθε άλλη αντιχριστιανική θεωρία, διότι στα ζητήματα της πίστεως και ένα γιώτα, εάν κανείς παρεκκλίνει από την πίστη, και μια κεραία αν παρεκκλίνει από την πίστη, χάνεται. Κατά τα κρίσιμα χρόνια που ακολούθησαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο Θεός έδωσε στο σύζυγό μου, το αναφέρει, αυτά τα λέγει η γυναίκα του, την εντολή να φέρει ένα καινούριο μήνυμα αλήθειας στον χριστιανισμό της Κορέας. Όμως οι χριστιανοί ηγέτες της Κορέας αρνήθηκαν το ενδεχόμενο ότι αυτός ένας ταπεινός νέος άνθρωπος είχε επιλεχτεί να φέρει αυτό το καινούριο μήνυμα. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η Δευτέρα Παρουσία θα σήμαινε τη γέννηση ενός ανθρώπου στη γη, όπως ακριβώς δεν μπόρεσαν να το πιστέψουν και οι Ιουδαίοι την εποχή του Χριστού. Είναι λοιπόν ο Κύριος της Δευτέρας Παρουσίας και συνεχίζουν. Εάν οι χριστιανικές εκκλησίες είχαν ενωθεί με τον σύζυγό μου, η Βασιλεία των Ουρανών θα είχε ήδη εγκαθιδρυθεί τόσο στη γη όσο και στον πνευματικό κόσμο. Γράφει η γυναίκα του Μεσσία Μουν. Ναι. Και σε άλλη παράγραφο, το θέλημα του Θεού ήταν ο Μεσσίας και Κύριος της Δευτέρας Παρουσίας, δηλαδή ο Μουν, να ενώσει τα δύο εχθρικά στρατόπεδα του κομμουνισμού και του καπιταλισμού, μου και συνεχίζουν και λένε πολλά και διάφορα. Κύριε Ζώγα και αγαπητοί τηλεθεατέ, θα πρέπει να μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι εκπληρώθηκε η προφητεία του Χριστού ότι θα εμφανίζονταν πλήθος ψευδόχριστοι, ψευδομησίες και ψευδοπροφήτες. Διάβασε ένα ολόκληρο κατάλογο ψευδομεσιών ο κύριος Ζώγας που εμφανίστηκαν διαμέσου των αιώνων και εμφανίζονται και σήμερα. Σήμερα πυκνώνονται διάφορα πρόσωπα όπως άλλες Μετρέλια, εμφανίζεται και λέει εγώ είμαι ο Μεσσίας και θέλω να το... και υπάρχουν ανόητοι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν πίσω από αυτά τα πρόσωπα. Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ τόσες φορές εξαπατήθηκαν οι ταλέποροι Εβραίοι από ψευδομεσσίες και όλοι αυτοί οι ψευδομεσσίες έσβησαν, εν τούτης επιμένουν μέχρι σήμερα οι Εβραίοι στην πλάνη και περιμένουν το Μεσσία και δεν θέλουν να δεχθούν ότι ο αληθινός Μεσσίας, ο αληθινός Χριστός είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο οποίος επικράτησε 20 αιώνες μέχρι σήμερα και η μέχρι σήμερα επικράτησή του
είναι εγγύησης ότι θα επικρατήσει και στο μέλλον. Κύριε Σωτρόπουλε, θα αναφερθούμε και στους Μορμόνους, τους οποίους αναφέρατε στον πρόλογό σας, γιατί τώρα στις ημέρες μας είδαμε και αυτό το φαινόμενο. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν από την Αμερική, τους βλέπουμε με λευκά πουκάμισα, με γραβάτες, να έχουν μια πινακίδα και να λένε πρεσβύτερος τάδε σε νεαρότατη ηλικία των Αγίων των Εσχάτων ημέρων, έτσι αυτούς τους βλέπεις αυτούς τους Μορμόνους να είναι κομψοί, σικ όπως λέμε. Και εδώ έχω ένα δικό τους έντυπο με τίτλο «Η μαρτυρία του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ». Ο Τζόζεφ Σμιθ είναι ο ιδρυτής, όπως αναφέρω και στον πρόλογο. Λέει «Η ακόλουθη αφήγηση έχει ληφθεί από την εκτεταμένη και λεπτομερή ιστορία γραμμένη από τον Τζόζεφ Σμιθ, που αφηγείται με τα ίδια του τα λόγια μερικά από τα σημαντικά γεγονότα που οδήγησαν στην ίδρυση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών», κύριε Σωτρόπουλε. Εγώ ήξερα ότι ο κύριος μας μία εκκλησία έχει ιδρύσει εδώ και 2000 χρόνια. Και την ίδρυσε την Αποστολική Εποχή. Μάλιστα, και πήλε άδου κατεσχύρουσε αυτής. Τώρα έχουμε εκκλησίες που ιδρύονται τώρα. Και μόνο το γεγονός ότι ιδρύονται τώρα σημαίνει ότι είναι ψευτοεκκλησίες. Μάλιστα. Διότι η αληθινή εκκλησία ιδρύθηκε την Αποστολική Εποχή, την ημέρα της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή. Ο ιδρυτής λοιπόν αυτής της εκκλησίας, της αυτοαποκαλούμενης εκκλησίας των Αγίων των Εσχάτων ημερών, ο Τζόζεφ Σμιθ, λέγει ότι είδε να παρουσιάστηκε σε αυτόν ένα πνευματικό, ένα άτομο, ο Μωρόνι όπως το γράφει, και του έδωσε, κύριε Σωτρόπουλος, θα δούμε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Συντόμως μερικά πράγματα παρουσιάζουμε, όχι δεν κάναμε... Το άλλο Ευαγγέλιο, λέει ο Παύλος, είναι αίρεσης, είναι αναθεματισμένο. Γαλάτας Α8:9. Και τι του είπε εκείνο το πρόσωπο? Είπε ότι υπήρχε ένα θαμμένο ένα βιβλίο γραμμένο πάνω σε χρυσές πλάκες που αναφερόταν στους πρώτους κατοίκους της Υπήρου ετούτης Αμερικανικής και στην προέλευσή τους. Είπε επίσης ότι υπερχόταν στο βιβλίο αυτό το αιώνιο Ευαγγέλιο στην πληρότητά του, όπως παραδόθηκε τούτο από το Σωτήρα στους κατοίκους αρχαιότητας. Τι θέλει να πει, να εξηγήσετε το αυτό, δεν το καταλαβαίνω, κύριε. Φαίνεται ότι η Καινή Διαθήκη που έχει η Εκκλησία μας, την οποία παρέλαβε από τους Αποστόλους και που την διαφύλαξε ως κόρη οφθαλμού και εκατομμύρια μάρτυρες έχει σαν θέματος, και δεν, και το ανακάλυψαν τώρα. Τους το έδωσε εδώ, ο Μωρόν του το έδωσε. Ακούστε τώρα να δείτε τι Ευαγγέλιο του έδωσε, ότι κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο. Αφού μου είπε όλα αυτά, άρχισε να αναφέρει παραπομπές από προφητείες Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή το όν που παρουσιάστηκε με ο Μωρόνι. Πρώτα ανάφερε ένα απόσπασμα από το τρίτο κεφάλαιο του Μαλαχίου. Το έχω εδώ μπροστά, το κεφάλαιο του Μαλαχίου, θα το διαβάσουμε. Και επίσης το τέταρτο ή τελευταίο κεφάλαιο του ίδιου προφήτου βιβλίου, αλλά με κάποια παραλλαγή. Καταλαβαίνω ότι έχει κάποια παραλλαγή. Κάποια μεταβολή. Είναι γραμμένο στη Βίβλο. Αντί να αναφέρει τον πρώτο στίχο όπως είναι στη Βίβλο, τον είπε ως εξής. Για να διαβάσουμε τον πρώτο στίχο του δέλτα κεφαλαίου του Μαλαχίου όπως είναι στο εβραϊκό κείμενο. Διότι ιδού έρχεται η μέρα, ή της εννοεί τη μέρα, θέλει καίει ως κλίβανος. Η ημέρα εννοείται, θα καίει ως κλίβανος. Μάλιστα. Εν ημέρα δικαιωμασίας. Και πάντες οι υπερήφανοι και πάντες οι πράττωτες σας έβρε θέλος είστε άχυρον, και η ημέρα η ερχομένη με ήττα, η ερχομένη ημέρα, γένος, θέλει κατακάψει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Μάλιστα. Κοιτάξτε, θα κατακάψει τώρα τους αμετανοήτους, τους ασεβείς. Κοιτάξτε πως αποκαλύφθηκε στον Σμιθ, τον ιδρυτή της εκκλησίας, της αυτοαποκαλούμενης εκκλησίας των Αγίων των Εσχάτων ημερών. Διότι ιδού έρχεται η μέρα, ή της θέλει και ως κλίβανος, και πάντες οι υπερήφανοι και πάντες οι πράττοντες σας έβεν, θέλος οι καίοι ως άχυρον, διότι οι ερχόμενοι με όμικρον γιώτα. Οι ερχόμενοι, ποιοι ερχόμενοι, οι Μορμόνοι? Μάλλον. Η ερχομένη ημέρα, λέει η γραφή. Γι' αυτό και λέμε κάποια παραλλαγή. Η ερχομένη, το νι με ήττα. Η ερχομένη ημέρα. Ερχομένη ημέρα και η ερχόμενη. Ποιοι είναι αυτοί οι ερχόμενοι? Εννοούν για ότι αυτήν την ώρα σου λέει εκπληρώνουν την προφητεία του Μωρόνι. Αυτό είναι πλαστογραφία. Όχι, είναι απλά, είναι άλλο Ευαγγέλιο που λέει ο Παύλος. Ναι, Παύλος. Είναι άλλο Ευαγγέλιο. Θέλω σκάσος του. Επίσης ανέφερε τον πέμπτο στίχο σε εξής, τον πέμπτο στίχο από το βιβλίο του Μαλαχία, το κεφάλαιο Δέλτα. Διαβάζω τον πέμπτο στίχο που είναι στο εβραϊκό. Διότι εγώ ο Κύριος, ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων, θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Εδώ έχουμε διάκριση δύο θείων προσώπων. Μιλάει ένα θείο πρόσωπο και λέει ότι προτού να έρθει η μέρα της Δευτέρας του Κυρίου, της παρουσίας του Κυρίου, τη μεγάλη επιφανής, θα στείλω τον Ηλία τον θεσβήτην.
Κοιτάξτε τώρα πώς αποκαλύφθηκε στον Σμιθ, τον ιδρυτή της λεγόμενης Εκκλησίας των Αγίων των Εσχάτων Ημέρων. Διότι αποκαλύφθηκε, αφού έχουμε την Αποκάλυψη στα χέρια μας. Το βιβλίο του προφήτου Μαλαχίου είναι δεδομένη αποκάλυψη. Πήραμε και άλλη αποκάλυψη, κύριε Σαντρόπουλε. Που τροποποιεί την πρώτη αποκάλυψη. Ελαφρώς τροποποιείται. Ναι, διότι ελαφρώς είχε κάνει λάθος το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, κοιτάτε την πλάνη και το άλλο Ευαγγέλιο. Είναι πλάνη, είναι σκόπιμη διαστροφή. Ιδού, εγώ θέλω αποκαλύψει σε εσάς την ιεροσύνη. Ιδού λέει αυτό το όμπαρ σε εσάς και στον Σμιθ, ιδού θέλω, εγώ θέλω αποκαλύψει σε εσάς την ιεροσύνη. Όχι θέλω αποστείλει σε εσάς τον Ηλία τον προσβήτη, αλλά αποκαλύψει εσάς. Η φράση θα αποστείλω τον Ηλία τον θεσβήτη μεταβάλλεται, θα αποκαλύψω σε εσάς την ιεροσύνη. Διαχειρός Ηλίου του προφήτου. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Επίσης ανέφερε τον επόμενο στίχο και αυτός θέλει εμφυτεύσει στα σκαρδίας των τέκνων. Ενώ δεν λέει θέλει επιστρέψει. Άλλο επιστροφή και άλλο εμφύτευση. Και τι εννοώ παρακάτω, το ίδιο πάλι ανέφερε ότι το 11ο κεφάλαιο του Ισαΐα επρόκειτο σύντομα να εκπληρωθεί. Αλλά εμείς ξέρουμε, κύριε Σωτρόπουλε, από το 11ο κεφάλαιο, από τους στίχους 1 και 5 και το στίχο 10 εκπληρώθηκε από τον Κύριό μας τον Χριστό. Είναι εκεί που λέει ότι θα παρουσιαστεί ο Μεσσίας, το άνθος εκ της ράβδου του Ιεσέ. Εκ της ράβδου, εκ της το διαβάζω λεπτό. Εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας. Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί σε αυτό πνεύμα κλπ. Αυτά τα οποία εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τα οποία εξυμνεί η Εκκλησία, ωραίος ύμνος κατά την εορτή των Χριστουγέννων. Και κύριε Ζώγα, λίγο δύο λεπτά ακόμη. Είμαστε υποχρεωμένοι να ασχολούμαστε με όλες αυτές τις βλακίες των αναρριθμήτων βλακών που λέγονται αιρετικοί. Κύριε Σωτρόπουλε, τη στιγμή που αποτελούν κίνδυνο για το πλήρωμα της Εκκλησίας, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφερθούμε σε πλάνες, σε άλλο Ευαγγέλιο, δυστυχώς, σε ψευδοδιδασκαλίες, ψευδοπροφητείες κλπ. Δυστυχώς. Δυστυχώς, αλλά είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Στο εξωτερικό, δυστυχώς, είδα και Έλληνες Μορμόνους. Και εδώ θα δούμε, κύριε Σωτρόπουλε, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Ανάφερε επίσης το δεύτερο κεφάλαιο του Ιωήλ από τον 28ο μέχρι τον τελευταίο στίχο. Διαβάζω πώς είναι στο κείμενο το εβραϊκό. Ιωήλ Β 28. Και μετά τα αυτά θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα και θέλω σε προφητεύσει εις σας και οι θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θέλω σε ενυπνιαστή ενύπνη, οι ενίσχυοι σας θέλω σε διοράσεις. Και έτσι επί τας δούλος μου και επί τας δούλας σας, μου επί τας εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει το πνεύμα μου. Μέχρι εδώ, κύριε Σωτρόπουλε, δεν εκπληρώθηκε. Αυτό εκπληρώθηκε, το βεβαιώνει ο Απόστολος Πέτρος. Πράξεις Β 16-21. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακριβώς των πράξεων, όταν είπαν οι Ιουδαίοι στους γλωσσολαλούντας Αποστόλους ότι είναι μεθυσμένοι. Μάλιστα. Και είπε ο Πέτρος, δεν πρόκειται για μέθη, είμαι πρωί-πρωί. Δεν μεθάει κανείς πρωί-πρωί. Πρόκειται για την εκπλήρωση της προφητείας του Ιωήλ, διαμέσου του οποίου ο Θεός είπε, θα εκχύσω από το πνεύμα μου, από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και θα προφητεύσουν οι ίδιοι και θυγατέρες, δούλοι, ελεύθεροι κλπ. Και θα κάνουν σημεία. Και έχουμε τότε. Εξεπληρώθη αυτή η προφητεία και εξακολουθεί να εκπληρώνεται δια των χαρισμάτων και δια των θαυμάτων του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Γιατί και σήμερα έχουμε σημεία, έχουμε Αγίους, έχουμε θαυματουργούς με διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια τότε στην αρχή ήταν υπεράφθονη η έκχυση, επειδή ήταν αρχή για να θεμελιωθεί η Εκκλησία. Αλλά δεν εξέλιπαν τα χαρίσματα. Μάλιστα. Θα υπάρχουν μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, το βεβαιώνει ο Παύλος. Και αυτοί τι λένε. Μισό λεπτό. Και στο στίχο 30, 31 και 32 ακόμη είμαστε στο στάδιο που πρόκειται να εκπληρωθούν, κύριε Σωτρόπουλε. Για τη Δευτέρα Παρουσία. Λέει και θέλω να δείξω τέρατα τη ουρανή και επί τη γη αίμα και πήρε και ατμίδα καπνού. Ήλιος θέλει μεταστραφή κλπ. Τι λένε αυτοί. Πρωτού έρθει η μέρα του Κυρίου. Μάλιστα. Ναι, η προφητεία αναφέρεται στην αρχή του χριστιανισμού και στο τέλος του κόσμου. Είπε επίσης ότι αυτό δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί, αλλά σύντομα θα εκπληρωνόταν. Και στη συνέχεια διαβάζουμε εδώ. Είναι σαν να λέμε ότι η 21η Ιουνίου δεν ήρθε ακόμη. Σήμερα δεν είναι 21η Ιουνίου. Δεν είναι σήμερα η 21η Ιουνίου. Ακριβώς. Δεν είναι ολοφάνερο όταν έτειλε ο ήλιος
και δεν γράφει το ημερολόγιο 21η Ιουνίου. Και αυτοί να λένε δεν ήρθε ακόμη 21η Ιουνίου. Τόσο ανόητοι είναι, τόσο ηλίθιοι είναι. Όταν μπει δαιμόνιο μέσα στον άνθρωπο ή μπει ενέργεια πλάνης, ο άνθρωπος λέει τις μεγαλύτερες ανοησίες και έχει εισηχθεί στο φρόνημα, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι λέει τις μεγαλύτερες σοφίες. Στη συνέχεια λέει, παρουσιάστηκε ένας αγγελοφόρος από τον ουρανό και τους εχειροτώνησε λέγοντας ότι θα πρέπει απονείμωνε την ιεροσύνη του Αρών. Τους εχειροτώνησε το χ πώς? Με έψιλον γιώτα. Με όμικρον γιώτα. Και στη συνέχεια λέει αλλού η Μελχισεδική. Πρόκειται για χειροτονία με όμικρον γιώτα το χ. Η Μελχισεδική ιεροσύνη τους δόθηκε από τα χέρια του Πέτρου και του Ιακώβου και του Ιωάννου και έχει και την εικονική παράσταση. Όπως τους δόθηκε, μάλιστα. Τους χειροτώνησε ο διάβολος. Άλλο Ευαγγέλιο, κύριε Σωτρόπου, σήμερα. Είναι πολλοί αγαπητοί τηλεθεατές σήμερα οι οποίοι διαστρεβλώνουν το Ευαγγέλιο και δεν είναι μόνον αυτοί που ονομάζονται αιρετικοί, είναι και αυτοί που ονομάζονται ορθόδοξοι και έχουν ένα ορθολογισμό και δεν παραδέχονται ορισμένα πράγματα από την Αγία Γραφή και από τη διδασκαλία της Ορθοδοξίας και έχουν δικές τους γνώμες. Ο ορθόδοξος, ο οποίος αποκλίνει από τη διδασκαλία της Γραφής και της Ορθοδοξίας, είναι κακός ορθόδοξος, λέγεται ορθόδοξος και είναι κακόδοξος, κατ' ουσίαν αιρετικός. Και πρέπει να τρέμουμε τα λόγια του Θεού. Λοιπόν, να πιστεύουμε ό,τι λέγει η Γραφή, όπως ερμηνεύεται από την Εκκλησία που είναι ο στήλος και το ιδρέωμα της αληθείας διαμέσου 20 μέχρι σήμερα αιώνων. Κύριε Σωτρόπουλε, προτού να συνεχίσουμε, μην ξεχάσουμε τους μεγαλύτερους ψευδοπροφήτες του 20ου αιώνα, τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Ναι. Οι οποίοι, των οποίων έχουμε σε γραπτή μορφή 7 ψεύτικες προφητείες, οι οποίες ελέγχθησαν, εγγράφησαν, περίμεναν γεγονότα, την καταστροφή του πονηρού συστήματος πραγμάτων. Διαψεύστηκαν όλες τις φορές. Την ανάσταση του Αβραάμ, του Ισακ, την εγκαθίδρυση χιλιετούς βασιλείας επί της γης. Ωραία. Και βέβαια διαψεύστηκαν και απεδείχθησαν παγκοσμίως ψευδοπροφήτες. Διαψεύστηκαν τόσες φορές, αλλά δεν έχουν ίχνος φιλοτίμου να αλλάξουν. Γελιοποιήθηκαν τόσες φορές και επιμένουν στις βλακίες τους και ορίζουν κάθε φορά νέες χρονολογίες για να διαψευστούν εκ νέου. Θέλω να σχολιάσω τη φράση εν συνεχεία του Ιερού Κειμένου που εξηγούμε, κύριε Ζώγα, «Ιδού προήρηκα ημίν», λέγει ο Χριστός, θα παρουσιαστούν ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, θα κάνουν σημεία μεγάλα, τέρατα, καταπληκτικά θαύματα. Σας το προείπα, ώστε όταν θα εμφανιστούν και θα κάνουν τα μεγάλα αυτά και καταπληκτικά σημεία, να μην πλανηθείτε. Κύριε Στρόπουλε, αυτό τι σημαίνει? Ξεχάσαμε. Για να μην πλανηθεί κανείς, πρέπει να διαβάζει την Αγία Γραφή. Κύριε Στρόπουλε, ξεχάσαμε ότι θα κινδυνεύσουν ακόμη και εκλεκτοί να πλανηθούν. Ναι, ακριβώς. Είπαμε, είναι ο φοβερός αυτός ο λόγος. Εγώ ξέρω έναν ιερέα στην Αμερική, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, να μην τον προσβάλλω, που ήταν πολύ μορφωμένος και ηθικό πρόσωπο και κατήντησε πεντηκοστιανός και ενεργεί σατανικά σημεία και νομίζει ότι είναι όργανο του Αγίου Πνεύματος. Συνομιλήσαμε μαζί. Του έφερα επιχειρήματα συντριπτικά από την Αγία Γραφή που αποδεικνύουν ότι είναι πλανεμένος, αλλά δεν αλλάζει. Γιατί? Ηθικός είναι περί τα σκέλη, σοφός είναι στη γνώση, αλλά είναι υπερήφανο πνεύμα. Η υπερηφάνεια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Για αν κανείς είναι υπερήφανος και ισχυρογνώμων, χιλιάδες συντριπτικά επιχειρήματα να του φέρεις, δεν αλλάζει για να μην πέσει ο εγωισμός του, να μην τραυματιστεί ο εγωισμός του. Και υπάρχουν, όταν έρχεται εδώ στην Αθήνα και ομιλεί, ψευτοαριστοκράτες που έχουν ανία και θέλουν να διασκεδάσουν την ανία τους, που δεν άνοιξαν ποτέ το Ευαγγέλιο να το μελετήσουν, να ειδούν ότι είναι ασύγκριτο το Ευαγγέλιο,
αυτοί οι ψευτοαριστοκράτες των Αθηνών που πλήττουν από ανία για να διασκεδάσουν την ανία τους, κατακλείζουν τους χώρους που μιλάει αυτός ο Πεντηκοστιανός για να ειδούν, λέει, θαύματα, και επικρατεί μια κατάσταση δαιμονική, κατάσταση ιστερίας. Έστειλα ανθρώπους και παρακολούθησαν τις ομιλίες του και διαπίστωσαν αυτή την κατάσταση ιστερίας και λένε οι άνθρωποι, πού μας έστειλες, πώς δεν δαιμονιστήκαμε κι εμείς, λέει, σε αυτό το χώρο που μας έστειλες. Κύριε Σωτρόπουλε, δυστυχώς όμως ο χρόνος μας τελείωσε και πάλι να υπενθυμίσουμε ότι την αλλαγή της ώρας από την άλλη Κυριακή. Από την άλλη Κυριακή είπαμε, η ομιλία θα αρχίσει ή 11.30 ή 12. Ή 12. Δεν είναι το αρμόδιο πρόσωπο εδώ στο στούντιο για να πληροφορηθούμε την ακριβή ώρα. Ή 11.30 ή 12. Ας παρακολουθούν από τις 11.30 η ώρα την άλλη Κυριακή, αγαπητοί τηλεθεατές, για να δουν την εκπομπή. Ή 11.30-12 θα αρχίσει. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας παρακαλούμε αυτά τα κείμενα που διαβάζουμε και εξηγούμε εδώ να ανοίγετε κι εσείς τις γραφές σας και να τα διαβάζετε, και όχι να τα διαβάζετε, να εγκύπτετε σε αυτά, να σκύβετε πάνω από αυτά τα κείμενα, να τα μελετάτε, να τα ερευνάτε, ζητώντας συγχρόνως με προσευχή τη βοήθεια του Θεού να κατανοούμε τις ουράνιες και φοβερές αυτές αλήθειες και να προετοιμάζουμε την ψυχή μας ενώπιον φοβερών γεγονότων που μέλλουν να γίνουν και να αξιωθούμε, να σταθούμε, όπως είπε ο Χριστός, ενώπιον του Υιού του ανθρώπου. Χαίρετε εν Κύριο. Χαίρετε.